προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πόσο χρήσιμο και καλό πράγμα είναι η ιχθυοκαλλιέργεια. Τόσο από πλευράς βιωσιμότητας της αλληλείας, όσο και για την οικονομία μας, μια και βρίσκεται στη δεύτερη θέση των εξαγωγών τροφίμων. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθώ στα θέματα ιχθυοκαλλιέργειας, μια και έχω δει στις έρευνες πολλές απορίες του κόσμου, άλλωστε η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μόλις 30 χρόνια στην Ελλάδα. Έτσι θα πάμε επιτόπου σε μια μονάδα που παράγει ψάρια που έχουν την υπογραφή Fish from Greece. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ρωτάει ο κόσμος είναι το τι τρώνε τα ψάρια στις ιχθυοκαλλιέργειες. Καταρχάς, όταν τα ψάρια έχουν σκάσει μόλις από τα αυγά, είναι δηλαδή γόνος, τρώνε τη φυσική τους τροφή, τα τροχόζωα, που τρέφονται με τη σειρά τους με άλγη. Η άλγη προέρχεται από τη φύση και καλλιεργείται σε εργαστηριακές συνθήκες απόλυτης αποστήρωσης σε ορισμένες από τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειες, αυτές που τρέφουν γόνο. Όταν τα ψαράκια μεγαλώσουν λίγο, η τροφή που τους δίνεται είναι ένα γαριδάκι απειροελάχιστου μεγέθους. Στη συνέχεια, η τροφή δίνεται σε pellets διαφορετικού μεγέθους ανάλογα με την ηλικία. Στα ιχθυοτροφεία που επισκέφτηκα, τα pellets ήταν φτιαγμένα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια. Μην ξεχνάμε ότι τα ψάρια για τα οποία μιλάμε είναι κατά βάση σαρκοβόρα. Τώρα, σε μικρότερο ποσοστό, περιέχουν και φυτικής προέλευσης τροφή. Συμπερασματικά, η τροφή τους είναι 100% φυσική και προσομοιάζει την ιδανική τους τροφή στη φύση. Απλά η φόρμα της είναι πιο βιομηχανοποιημένη, όπως αντίστοιχα είναι και στα κατοικίδια μας στο σπίτι. Ψάχνοντας το θέμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είδα έρευνες που έδειχναν ότι η ποσότητα του ωμέγα 3 που βρίσκεται στα ψάρια μιας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας η οποία χρησιμοποιεί ποιοτικές τροφές όπως αυτές του Fish from Greece είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τα λανιάρικα. Η απλή εξήγηση είναι ότι τα λανιάρικα πασχίζουν να βρουν καλή τροφή στη φύση, ενώ βέβαια του ιχθυοτροφείου την έχουν άφθονη, καλής ποιότητας και δεν χρειάζεται να κουραστούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα ψάρια αυτά είναι πιο λιπαρά. Αλλά αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι καλό. Γιατί αυτό το λίπος είναι το ωμέγα 3, το οποίο είναι ό,τι πιο ωφέλιμο για τον οργανισμό μας. Μια άλλη απορία του κόσμου έχει να κάνει με ορμόνες, αντιβιωτικά, φάρμακα κτλ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Καταρχάς να πούμε ότι ορμόνες κάθε είδους δεν υπάρχουν για τα ψάρια αυτά. Αυτό βγάλτε το από το μυαλό σας. Η βασική αρχή στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι η πρόληψη. Μια και θέλουμε να διασφαλίσουμε την υγεία ενός τεράστιου πληθυσμού ψαριών, τα οποία ζουν σε ένα κοπάδι, η κοινή πρακτική είναι να γίνεται ένας απλός εμβολιασμός όταν τα ψάρια είναι σε μέγεθος 2-3 εκατοστών, για να τα προστατεύσει από κοινές ασθένειες, ακριβώς όπως κάνουμε και με τα παιδιά μας. Φάρμακα δίνονται σπάνια και μόνο αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πληθυσμό. Μια άλλη απορία που έχουν πολλοί είναι αν ζουν φυσικά. Αν είναι καθαρό το νερό, αν είναι υπερβολικά στιβαγμένα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι ο καλύτερος τρόπος για να το απαντήσω αυτό είναι να μπω μέσα σε ένα κλωβό και να δούμε τι θα γίνει. Είμαι μέσα σε ένα κλωβό γεμάτο τσιπούρες. Το βάθος της θάλασσας εδώ είναι γύρω στα 100 μέτρα. Ο κλωβός, το δίχτυ πάει κάτω γύρω στα 17 μέτρα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ζουν οι τσιπούρες. Η πυκνότητα των ψαριών είναι βάση προδιαγραφών. Δεν τα ενοχλεί η συνύπαρξη. Είναι ψάρια κοπαδιού και δεν πιέζονται. Αν ήταν πιο πυκνά, θα ήταν κακό για την ανάπτυξή τους. Δεν συμφέρει κανένα ιχθυοτροφείο να το κάνει αυτό. Μία επιπλέον απόδειξη για το πόσο φυσικό είναι το περιβάλλον είναι ότι γύρω από όλες τις μονάδες δημιουργείται ένα νέο οικοσύστημα. Εδώ έρχονται άλλα μικρά ψάρια για να φάνε ότι διαφεύγουν μέσα από τους κλωβούς και έτσι συχνά βλέπουμε τόνους ή δελφίνια τα οποία έρχονται να τραφούν από τα μικρότερα ψάρια. Τα επόμενα ερωτήματα που θέτει ο κόσμος έχουν να κάνουν με το τελικό στάδιο της διαδικασίας. Δηλαδή, πώς αλλιεύονται, πώς ξέρουμε ότι είναι φρέσκα και πώς φτάνουν σε εμάς. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έμαθα κάνοντας επισκέψεις σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας είναι ότι πριν από την αλίευση τα ψάρια δεν τρώνε για 4 μέρες ώστε να είναι άδειο το έντερό τους. Αυτό είναι φυσική συνθήκη για τα ψάρια, που είναι οργανισμοί που στη φύση τρώνε μόνο όταν βρουν τροφή και μπορούν να μην φάνε για μέρες. Η σημασία αυτής της λεπτομέρειας είναι ότι με άδειο το έντερο η μικροβιακή φόρτιση στην κοιλιά τους είναι ελαχιστοποιημένη.
Από εκεί προκύπτει και η δυνατότητα να μένουν φρέσκα για περισσότερες μέρες. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τις εξαγωγές, όχι τόσο σημαντικό για μας βέβαια, που μας έρχονται την άλλη μέρα. Αμέσως μετά την αλίευση, τα ψάρια διατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αφού αλίευτούν, σε λίγα λεπτά βρίσκονται στο χώρο που πακετάρονται σε πάγο. Και σε μερικές ώρες ξεκινάει ο δρόμος για την παράδοση στο λιανεμπόριο. Σκεφτείτε μάλιστα ότι οι παραδόσεις των ιχθυοκαλλιεργιών είναι καθημερινές, γιατί συμβαδίζουν με τη ζήτηση από το εμπόριο. Δεν είναι ότι έτυχε να πιάσουμε σήμερα. Έτσι είναι σχεδόν απόλυτα διασφαλισμένο ότι το ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας που θα αγοράσουμε είναι φρέσκο, έχει υψηλό ωμέγα 3 και έχει ελάχιστο μικροβιακό φορτίο. Ελπίζω να σας έλυσα όλες τις απορίες σε σχέση με την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και τα ψάρια με την υπογραφή Fish from Greece. Στο επόμενο επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα είδη των ψαριών και βέβαια θα πάρουμε το δρόμο προς την κουζίνα.